Πολύ πρόσφατα προχθές ενημερώθηκα για την πρόσληψη της κυρίας Τριτσοπούλου Σωτηρίας, η κυρία Παπακοσταντίνου. Τελικά λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, ο λίγον κρυφίος και ο λίγον φωτογραφικός καταφέρατε να προσλάβετε την προστατευόμενη γυναίκα σας ως ειδική σύμβουλο του Δήμου. Βεβαίως, είναι ειδική σύμβουλος. Τι εννοείται προστατευόμενη? Ο Δήμαρχος έχει αδυναμία στην κυρία Παπακοσταντίνου. Και μουσάκι μου διακόπτει. Δηλαδή, από σου εικόνα. Βεβαίως, εσείς θα πείτε ότι είναι θέμα δικό σας. Και βέβαια είναι θέμα δικό σας το να προσλαμβάνετε ειδικούς συμβούλους. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί όσο υπήρχε ο νόμος 3584 του 7, η κυρία ειδική σύμβουλος δεν μπορούσε να προσληφθεί στη θέση αυτή, γιατί δεν είχε, όσο ίσχυε, δεν είχε τα προσόντα. Έχει μία επάρχεια, δεν έχει κανένα πανεπιστημιακό πτυχίο, είτε ή. Αλλά δυστυχώς το ρουσφετολόι των κρατούντων, το 2011 φαίνεται προφανώς κάποιος ήθελε να βολέψει και στο νόμο 3979 προέβλεψε ότι μπορεί να πάρουν και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία. Και λέει, προσέξτε να δείτε τι λέει, η δίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση, εντός παρένθεσης δημοσιεύσης, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κλπ. Η αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκής γνώσης και σημαντική εμπειρία ανάλογα με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η δίκαιση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσβαλλομένων προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Κύριε Δήμαρχε, καταρχήν θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ταυτόχρονα με την αίτηση της κυρίας ειδικής συμβούλους υπήρξαν και άλλες αιτήσεις που προφανώς υπάρχουν πολλά. Αν αυτό είχε δοθεί μια δημοσιότητα, θα υπήρχαν πολλές αιτήσεις, γιατί είναι πολλά παιδιά με πανεπιστημιακής μόρφωσης και άνεργα στο Δήμο μας που θα ενδιαφερόντουσαν για αυτή τη θέση. Αν υπήρξαν και άλλες αιτήσεις. Θα σας απαντήσει, ολοκληρώσατε, θα κάνεις... Όχι, έχω κι άλλα, αλλά γι' αυτό για να συνεχίσω. Όχι, δεν... Πες ό,τι θέλεις. Υπήρχαν άλλες αιτήσεις. Θα απαντήσει συνολικά. Θα απαντήσω συνολικά. Θεωρώ ότι η ειδική σύμβουλος δεν έχει κανένα προσόν. Και η επιλογή που κάνατε ήταν τελείως ατυχής. Ιδιαίτερα δε, αν υπάρχουν και άλλες αιτήσεις, γιατί αυτό εγώ το μάθα εχθές. Και δεν επιλέξατε νέους, άνεργους, με πανεπιστημιακή μόρφωση από το Δήμο μας, συμπολίτες μας, είναι τραγική η απόφασή σας αυτή. Επίσης, επειδή εγώ, ξέρετε κύριε Δήμαρχε, και για τις κατηδίαν συζητήσεις, ότι εγώ το θέμα αυτό δεν θα το αφήσω. Θα ήθελα να μου πείτε, επειδή εδώ στην Ειδική Σύμβαση Εργασίας, στο άρθρο 4, υπάρχει μία ασάφεια, το ωράριο εργασίας θα ορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες των οργάνων, όπου απευθύνεται το συμβουλευτικό της έργο και γενικότερα των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου για την εύρυθμη λειτουργία του. Θέλω να μου πείτε, θα δουλεύει, θα προσέρχεται στο γραφείο,
ή θα είναι ελεύθερη όπως νομίζει. Και το τελευταίο, θέλω να ενημερώσετε το Δημοτικό Συμβούλιο για για πόσο, πόσα λεφτά, πόσες θα είναι οι αποδοχές μηνιαίως της κυρίας. Γιατί έχω ακούσει ότι αυτές οι θέσεις είναι περίπου τα 1.200-1.300 ευρώ το μήνα. Και απλώς έτσι να πω ότι τελικά από μία οικογένεια δεν μπορεί όλοι να μείνουν τα παιδιά. Δηλαδή αυτό έπρεπε να σας κάνει να το προσέξετε τόσο πολύ ώστε να μην φτάσετε σε αυτό το σημείο. Τρία είναι. Πρώτον η μισθοδοσία, δεύτερον οι ώρες που θα δουλεύει, γιατί εγώ έχω σκοπό σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο να σας ρωτάω να μας λέτε και το έργο της. Δηλαδή τι έργο έκανε, και μάλλον να κάνω και την τελευταία ερώτηση. Από τις 7 του μήνα μέχρι σήμερα, οι πληροφορίες μου, κύριε Δήμαρχε, ξέρετε τι λένε, ότι είναι ελάχιστες οι ώρες που έχει έρθει εδώ. Στις 7 του μήνα, 1 του μήνα θα πληρωθεί. Τι θα πληρωθεί, δηλαδή πώς θα πληρώνεται. Αυτά να εξηγήσετε εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τελειώσατε, κύριε Δήμαρχε.